Και επειδή υπάρχουν και πολλά τηλεφωνήματα στο κανάλι από φιλάθλους της Λάρισας, εστιάζουν σε μία φάση στο 10ο λεπτό, ένα μαρκάρισμα πάνω στο Μιλοσάβλεβιτς. Μπορούμε να το δούμε, αν και φυσικά έχουν γίνει και άλλα μέσα στο παιχνίδι. Τώρα δεν έχουμε και το χρόνο να αναλύσουμε κάθε φάση καρέ προς καρέ για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Για να δούμε όμως αυτήν τη φάση στον Μιλοσάβλεβιτς, για την οποία επιμένουν πολύ οι φίλοι της Λάρισας και στα τηλέφωνα που γίνονται. Αυτό ήταν το μαρκάρισμα. Εδώ υπάρχουν και διαμαρτυρίες φυσικά. Είναι πολύ νωρίς το μάτς, το 10ο λεπτό. Αυτό, βέβαια, είναι κόκκινη. Αυτό είναι μια καθαρή περίπτωση κόκκινης κάρτας και προφανώς γι' αυτό διαμαρτύρονται οι παίκτες της Λάρισας και έδωσε κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Αυτό λέγαμε και νωρίτερα στην κουβέντα μας για το ότι γίνονται φάσεις και ξεφεύγουν, κύριοι, φάσεις που είναι εξόφθαλμες, έτσι. Αυτό είναι μια κλασική κόκκινη κάρτα, δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να πω.